Πραγματικά ο Πρωθυπουργός έκανε μια παραγωγική σημαντική συνάντηση. Θεωρώ ότι το μεγάλο μέρος των ετοιμάτων έχει ικανοποιηθεί. Και γιατί το λέω, διότι ας τα χωρίσω πολύ γρήγορα σε 2-3 κατηγορίες τα αιτήματα. Ήταν θεσμικά αιτήματα, δηλαδή θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με, με το άνοιγμα μια συζήτηση ξανά για το θέμα της κοινής αγροτικής πολιτικής. Εκεί έχουμε ουσιαστικά στρατηγική και τακτική συμφωνία με τους παραγωγούς μας και είναι θέματα τα οποία θα ανοίξουν. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαμε να δούμε στο πλαίσιο του δικού μας εσωτερικού προγράμματος και έχει δεσμευτεί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για την εσωτερική κατανομή των κονδυλίων και για ορισμένα μέτρα για το πώς μπορούν να βελτιωθούν, και σε αυτό νομίζω έχουμε συμφωνία. Υπάρχουν θεσμικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις παράνομες ελληνοποιήσεις. Εκεί είπαμε επίσης συγκεκριμένα μέτρα τα οποία και ήδη έχουμε κάνει αρκετά, αλλά και άλλα τα οποία θα γίνουν παραπάνω. Και υπάρχουν, ας το πω, αιτήματα δημοσιονομικού χαρακτήρα, οικονομικού χαρακτήρα, όπου στο μεν ενεργειακό θεωρώ ότι η απόφαση την οποία πήραμε είναι μια απόφαση που δεν την περιμένανε καν. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, ενώ σήμερα η τιμή της κιλοβατόρας είναι στα 150, να κατέβουμε στα 110 για αγρότες οι οποίοι έχουν οφειλές, στα 105 για συνεταιριστικά σχήματα που έχουν οφειλές, για όσους δεν έχουν οφειλές να πάμε στα 98 και 93 για τα συνεταιριστικά σχήματα που δεν έχουν οφειλές. Δηλαδή να καταλήξουμε τώρα από τα 150 στα 98 με δικό τους αίτημα το 70.